Για να δούμε. Το οποίο πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη. Έλα, Φάνη. Καλημέρα. Ακούστε περιστατικό. Είναι οδηγός λεωφορείου, ο οποίος οδηγεί τη γραμμή 054 και ξαφνικά ακούει, ναι, ακούει ο άνθρωπος ότι κινδυνεύει ένα νεογέννητο. Και τι κάνει, Φάνη μου, αυτός ο άνθρωπος? Μας τα πει ο ίδιος. Το φέρνει έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουν κατασκηνώσει εδώ και μήνες η ανεμβολία στη υγειονομική, και ένας παθολόγος από τους υγειονομικούς αυτούς καταφέρνει να το σώσει. Είχε πάθει το περίπου 2 μηνών βρέφος εισρώφηση και βρισκόταν στο λεωφορείο μαζί με τη μητέρα του. Αυτόπτης μάρτυρας, ο κύριος Ερωτόκριτος Σλιτλίδης, συνταξιούχος του πολεμικού ναυτικού, είδε και έζησε το περιστατικό. Για θα μας περιγράψει τι συνέβη εδώ χθες στις 10 παρα 20 το πρωί. Ενώ βρισκόμασταν όλοι οι υποστηρικτές και σε αναστολή υγειονομική απέναντι από το Υπουργείο Υγείας, ακούμε κάποια λεωφορεία να πλησιάζει κορνάροντας συνεχώς, να πατάει φρένο μπροστά απότομα και να τραβάει χειρόφρενο, να πετάγεται έξω ο οδηγός του λεωφορείου σε δαιμονισμένη κατάσταση, κρατώντας στα χέρια του 2 τηλέφωνα, ένα σε κάθε χέρι. Προσπαθούσε τόση ώρα να πάρει τηλέφωνο το 166, να, και δεν το απαντούσαν. Απελπισμένος απευθύνθηκε προς τους υγειονομικούς σε αναστολή, ζητώντας τη βοήθειά τους. 4 εξ αυτών γιατροί αμέσως, με σίγουρες κινήσεις και λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους, μπήκαν στο λεωφορείο, πήραν στα χέρια τους το βρέφος και το επανέφεραν, γιατί είχε μια άπνοια εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Και το μεταξύ ήρθε και το ΕΚΑΒ μετά από 6-7 λεπτά. Μετά από περίπου 6 λεπτά ήρθαν 2 μηχανές του ΕΚΑΒ και αυτός με τις σιρήνες και μπράβο, με όλα αυτά. Η συγκοινωνία είχε διακοπεί. Μπράβο. Με το όνομα του οδηγού του λεωφορείου, το ο οποίος αντέδρασε έτσι. Αυτός είναι. Λέγεται Βασίλης Κατρόπουλος. Αντέδρασε άμεσα και έσωσε και αυτός μαζί με τους γιατρούς εδώ και με τον παθολόγο που ανέφερα, ο οποίος δεν θέλει να πούμε το όνομά του, θα πω εγώ το μικρό του όνομα, Κωνσταντίνος λέγεται, διότι ήταν και άλλοι γιατροί όπως μας λέει εδώ. Μπράβο. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται στο παιδόν Αγία Σοφία. Μπράβο, Φάνη. Εκτός αυτό έχω να σας πω και μια άλλη είδηση. Εχθές ξεκίνησε και η απεργία πείνας στον αναστολή υγειονομικών. Μάλιστα. Με άγνωστη διάρκεια πλέον. Για να δούμε. Θα το δούμε, θα το δει το Υπουργείο. Γεια σας, καλημέρα. Πάντως, η αντίδραση του οδηγού ήταν πραγματικά ο άνθρωπος τόσο έξυπνη αντίδραση. Σου λέει πάω εκεί που γιατρούς.